Χριστούγεννα, χαρά, καλή διάθεση, οικογένεια, φίλοι, βόλτες, γέλια. Ρεβεγιόν, πάρτι, γιορτινά τραπέζια, φαγητά, γλυκά, ποτά, κιλά. Μη σαχώνουν τα κιλά. Τα Χριστούγεννα, φίλε, είναι χαρά. Μπορείς να φας με μέτρο. Αρχίζοντα από το γιορτινό τραπέζι, σερβιρε στο πιάτο σου την ποσότητα του φαγητού που πρόκειται να καταναλώσει και απόφυγε να τσιμπολογά. Γέμισε από την αρχή το πιάτο σου έτσι ώστε να σου φαίνεται ικανοποιητικό, χωρί κάποιο περιορισμό. Και ρώτησε τον εαυτό σου αν θα χορτάσει καταναλώνοντά το. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να ξαναγεμίσει το πιάτο σου. Προτίμησε άσπρο κρέα όπω γαλοπούλα και κοντόπουλο, συνόδευσε το γεύμα σου με μπόλικη σαλάτα, ρύζι ή πατάτα, λίγο γιαούρτι στο πλάι, and you are ready to go. Αν θέλει να καταναλώσει αλκοόλ, προτίμησε το κόκκινο κρασί που είναι πλούσιο σε αντιοξεδοτικέ ουσίε αντί για άλλα αλκοόλουχα ποτά. Και σπρώτα νερό και ενάλασε το ποτό σου με το νερό. Προτίμησε τα μελομακάρονα μακάρονα αντί του κουραμπιέδε και τη βασιλόπιτα αντί το Christmas cake. Αν είσαι λάτρης των χριστουγεννιάτικων γλυκών, μπορεί μία με δύο φορέ στη θέση του πρωινού σου να απολαύσει δύο μελομακάρονα ή μία λεπτή φέτα βασιλόπιτα μαζί με τον καφέ σου. Έτσι, συνεχίζει τα υπόλοιπα γεύματα τη ημέρα ισορροπώντα. Αν δέχεσαι πιέσει από τον περίγυρό σου για υπερκατανάλωση φαγητού, αρνείσαι ευγενικά χωρί να πιστοχωρήσει. Μην τρώ για να ευχαριστήσει του άλλου. Οι άνθρωποι σπάνια παρατηρούν ή θυμούνται τι και πόσο τρώ. Φάε ότι σε ευχαριστεί. Το φαγητό, πέρα το θρεπτικό συστατικό, μα προσφέρει και χαρά. Χαρά ισον υγεία. Ζήσε διατροφική ιδιαιτερότητα των γιορτών χωρί στερήσει. Δοκίμασε ό,τι θε. Γίνε δεκτικό σε άπειρε απολαύσει και ακολούθησε εναλλακτικά γευστικά μονοπάτια. Να θυμάσαι ότι το μυστικό της ισορροπημένης διατροφής βρίσκεται στην ορθή ποσότητα και η υπερβολή βρίσκεται στην υπερκατανάλωση. Έχει οδηγό το αίσθημα κορεσμού. Σταμάτα μόλις νιώσεις χορτάτος και ξαναφάει μόνο αν πεινά. Άκουσε το σώμα σου και ικανοποίησε τι δικέ σου ανάγκε. Έχω και ένα πείραμα να σου προτείνω. Το πείραμα των 15 λεπτών. Αν έχει έντονη επιθυμία να ξαναγεμίσει το πιάτο σου ή να φας κάποια επιπλέον λιχουδιά, απλά περίμενε 15 λεπτά. Η επιθυμία μειώνεται. Η παρόρμηση για φαγητό φθίνει. Εξαφανίζεται. Δε γιορτέ από μια άλλη οπτική γωνία. Είναι μια ευκαιρία να συναντήσει ανθρώπου που αγαπά. Ευκαιρία να ζήσει στο θαύμα του Χριστουγέννου. Να γελάσει. Να χαρείς, Να γίνει παιδί. Επικεντρώσου και σε άλλε ευχάριστε πλευρέ των γιορτών, όπω οι γιορτινέ βολτέ και η παρέα με φίλου και συγγενεί. Να δει που στο τέλο θα πιστεί ότι όντω το μυστικό κρύβεται στην ισορροπία, την ποικιλία και όχι στην υπερκατανάλωση. Τίποτα δεν απαγορεύεται και τίποτα δεν χαλάει από μια περιστασιακή παρασπονδία, αν η διατροφή σου στο σύνολό τη είναι υγιεινή. Τα Χριστούγεννα, το κλείσιμο του χρόνου και η πρωτοχρονιά είναι μια ευκαιρία για απολογισμό και νέου στόχου. Γράψε στο μερολόγιο σου όλα όσα θέλει να πετύχει με τη νέα χρονιά. Μέσα στου στόχου σου, μην ξεχάσει να εντάξει και τη βελτίωση τη διατροφή σου. Όλοι εμείς σου ευχόμαστε καλές και γεμάτες γιορτές. Χρόνια πολλά!